Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τρέχει τώρα η εκπαιδευτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Θα συνομιλήσουμε μία Ελληνίδα εκπαιδευτικό και συγκεκριμένα μία σύμβουλο μαθησιακής υποστήριξης στο MSF Φραγκφούρτη, στην κυρία Ελένη Αρμάου. Κυρία Αρμάου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη και στο κοινό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον κύριο Μπελαδάκη. Τη Δευτέρα ξεκινούν πάλι τα μαθήματα στην πρωτοβάθμια. Στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας, τι επικρατεί? Εχθές πήραμε την πρώτη απόφαση, η οποία ήταν κοινή των 16 κρατηδίων Νίκο της Γερμανίας, γιατί πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουν για να προχωρήσουν σε το lockdown ή όχι. Τώρα τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα, αλλά θα βρίσκονται μόνο η πρώτη γυμνασίου, η Δευτέρα γυμνασίου και η Τρίτη γυμνασίου, οι αντίστοιχες δηλαδή, ανοιχτές. Τα παιδιά θα βρίσκονται στο σχολείο, όμως οι υπόλοιπες τάξεις θα κάνουν online learning, έτσι, από το διαδίκτυο. Μάλιστα. Εκεί η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης κύλησε με προβλήματα, όπως εδώ στη χώρα μας, ή κάπως είναι πιο εξελιγμένα τα πράγματα στην Γερμανία? Μία σύγκριση. Προβλήματα τεχνολογικά δεν υπάρχουν εδώ. Βλέπω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα με το διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην κοινωνικοποίηση, στο να δεχτούν όλο αυτό που τους συμβαίνει. Και ακόμα και που είναι μια χώρα που και οικονομικά αλλά και κοινωνικά υποτίθεται ότι είναι μπροστά, τα προβλήματα είναι τα ίδια σε όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή αυτή η πανδημία πραγματικά κατέδειξε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις έτοιμος, ακόμα και στις πλούσιες χώρες. Κυρίως προβλήματα, αναφέρθηκα σε προβλήματα στον εξοπλισμό, δηλαδή στην πλατφόρμα. Η τηλεκπαίδευση είχε μπει στη ζωή των παιδιών στη Γερμανία πριν την πανδημία ή μπήκε απότομα όπως μπήκε στη χώρα μας? Υπήρχε όταν έπρεπε να συνεργαστούν με άλλα σχολεία και με άλλους μαθητές. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά ένα 80-90%, ήρθε πρώτη φορά και ξαφνικά έπρεπε και αυτοί να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους σε όλα τα μαθήματα που κάνουν, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την επιστήμη, έπρεπε να γίνει μέσα από τον υπολογιστή. Δεν ήταν εύκολο και για αυτούς. Όμως, από ό,τι βλέπω συγκριτικά, για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση, δεν υπήρξαν τόσα προβλήματα. Πάλι τα προβλήματα ήταν περισσότερο συμμετοχή των παιδιών και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, νομίζω και το σημαντικότερο ερώτημα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, είναι αν γίνεται η ίδια μάθηση και αν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα μαθησιακά στα παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Έχουμε? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Από ό,τι βλέπουμε από την UNESCO, η οποία έβγαλε μια τελευταία report, ανέφερε ότι αν τα παιδιά μείνουν 6 μήνες εκτός σχολείου, κατεβαίνουν περίπου 10 μονάδες στις ικανότητες της γραφής, ανάγνωσης και στα μαθηματικά. 10 μονάδες. Χωρίς να αναφέρουμε την κοινωνικοποίηση. Ναι. Και πώς καλύπτεται αυτή η απόσταση, αυτό το κενό, με ποιους τρόπους? Και πώς καλύπτεται η κοινωνικοποίηση, πώς καλύπτεται... γιατί όταν λέμε ότι... Δεν είναι μόνο η ανάγνωση και η γραφή. Αυτό που και εμείς οι ενήλικες ξεχνάμε πολλές φορές είναι ότι για να φτάσουμε εδώ που ήμασταν εδώ, υπήρχε μια συνεχής κοινωνικοποίηση και με τους καθηγητές και με τους συμμαθητές μας. Πόσα πράγματα χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή, σε πόσα πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Το βλέπω και εγώ τη διαφορά που είχα πριν. Μάλιστα. Στα δικά μου τα παιδιά, απασχολούμαι παιδιά που έχουν προβλήματα μαθησιακά, όχι όμως ειδικές ανάγκες, όχι οι βαριές περιπτώσεις, αλλά ακόμα και αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπω δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο να χαιτιστεί αυτό. Κρούσματα εντός των σχολικών μονάδων υπήρξαν, υπάρχουν? Κρούσματα είχαμε. Είχαμε 3 κρούσματα στο σχολείο μας και στα άλλα σχολεία τα διεθνή και στα διαδημόσια σχολεία. Ναι. Υπάρχουν ειδικές βέβαια γραμμές και ειδικές αποφάσεις που αμέσως παίρνονται. Δεν μπορεί να έρθει το παιδί στο σχολείο. Υπάρχει καραντίνα για αρκετές μέρες. Εμείς στη Γερμανία γενικά τώρα έχουμε φτάσει στο 1.850.000 κρούσματα και 37.000 θανάτους σε όλη τη Γερμανία. Οπότε ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Στην Ελλάδα είμαστε καλά και χαίρομαι πολύ
ότι έχουν, ας πούμε, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Και μακάρι να παραμείνουμε έτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Τώρα αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Αναλογιστούμε και το συνολικό πληθυσμό και τα κρούσματα και το lockdown που βρίσκεται σε 2 μήνες. Να σας ευχηθώ για ακόμα μία φορά καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και ας ευχηθούμε μία ευχή και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ποια θα ήταν από την Ελένη την Αρμάου? Στην εκπαιδευτική κοινότητα μια ευχή. Να έχουμε υπομονή να λογικοποιούμε αυτό που μας συμβαίνει. Το έχουν ζήσει οι προπαπούδες μας με πολέμους. Δεν είναι ακριβώς πόλεμος, αλλά μοιάζει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι να μια έχουμε, μάχη, λοιπόν, την υπομονή. Μια μάχη. Είναι μια μάχη, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία λέξη. Είναι μια μάχη και θέλει υπομονή, λογικοποίηση και να θυμόμαστε 3 πράγματα. Τις σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους, τα μικρά πράγματα στη ζωή να θυμόμαστε και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο.